Συντρόφοι και φίλοι, στον ιερό αυτό χώρο, ποτισμένο από το αίμα συντρόφων μας, οι Ναζί εκτέλεσαν 94 Δανούς μαχητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία κομμουνιστές από το 1943 μέχρι το 1945. Τους μελοθάνατους, οι Ναζί τους έπαιρναν νωρίς το πρωί από τις φυλακές στο Βένστρε και τους έφερναν στο χώρο μπροστά μας. Στο τόπο της εκτέλεσης είχαν αναγερθεί τρεις πόλοι από κορμούς πεύκων, στους οποίους τους δένανε και στη συνέχεια με στρατιωτικό απόσπασμα τους εκτελούσαν. Οι τρεις αυθεντικοί πόλοι έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο Ελευθερίας από τη δεκαετία του 1950 και στη θέση τους υπάρχουν τρία ακριβή αντίγραφα από χάλκινους στήλους. Πολλοί μαχητές της ΜΠΟΠΑ και άλλων αντιστασιακών οργανώσεων εκτελέστηκαν εδώ. Το μνημείο αποκαλύφθηκε στις 5 Μαΐου του 1950 στα εγγένεια του κημητηρίου. Η επιγραφή που είναι μπροστά μας είναι από τον Κάι Μουν, πασίγνωστο Δανό θεατρικό συγγραφέα και γνωστό για το πολιτισμικό του έργο, αλλά και για το μαρτύριό του κατά την κατοχή της Δανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αναγράφει: «Αγόρια, εσείς αγόρια που πεθάνατε, ανάψατε για τη Δανία στο βαθύτερο σύννεφο ένα φωτεινό πρωινιάτικο κόκκινο χρώμα». Φίλοι και σύντροφοι, προχωράμε μπροστά με ιστορική αισιοδοξία, με πίστη στην εργατική τάξη και την πρωτοπόρα θεωρία μας. Μελετούμε και αναδεικνύουμε την ιστορική αλήθεια κόντρα στο ψέμα και την παραχάραξη. Υπερασπιζόμαστε τα μνημεία του αγώνα από οποιαδήποτε υπεραλιστική δύναμη και αστικό κέντρο επιχειρήσει να τα βεβηλώσει για να φέρει τη ματωβαμένη ιστορία στα μέτρα της. Τιμάμε όλους τους αγωνιστές του αντιφασιστικού και αντιπεριαλιστικού αγώνα, τους μαχητές του Κόκκινου Στρατού, της Σοβιετικής Ένωσης, τους αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τους Δανούς αντιστασιακούς μαχητές, τους μαχητές και επαναστάτες σε κάθε χώρα που πάλεψαν κατά του ναζιστικού κτίνους και του συστήματος που το γεννά, καθώς και όλους και όλες όσους πέρασαν από τα κολαστήρια των φυλακών, τα κάτεργα της εξορίας, τα στρατοδικεία, τα εκτελεστικά αποσπάσματα. Είμαστε σίγουροι η τελική νίκη θα είναι των λαών.